Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σήμερα το μεσημέρι στη διασταύρωση των οδών Λύκονος και Ιωνίας στην Πάτρα. Οδηγός δικύκλου κινήθηκε με ταχύτητα επί της Ιωνίας, το μηχανάκι του συγκρούστηκε με μικρού κυβισμού δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με την κόρη της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί. Ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Λένε ότι ερχόταν από εδώ το μηχανάκι και ερχόταν και ο άλλος πήρε τη στροφή, λέει, χωρίς να κοιτάξει, χωρίς τίποτα, την έριξε κάτω την κοπέλα και σκότηκε και έφυγε. Την εγκατέλειψε. Ναι. Τραυματίας. Η κοπέλα έπεσε εδώ πέρα ακριβώς. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Φώναξαν το ασθενοφόρο την πήρε και κανείς δεν είδε ούτε πινακίδες ούτε τίποτα. Νεαρός ο οδηγός. Δεν ξέρουμε, δεν είδε κανείς, λέει, τίποτα. Το μόνο που ακούσανε κάπου πεταχτήκαν όλοι έξω και το μόνο που είπε η κοπέλα ότι ήταν μηχανάκι λύκης, σκοτεινή και πήγε.